Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζόπουλο. Είναι ο ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών για τα έργα, για υποβοήθηση δράσεων στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Κύριε Χατζόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Μια χαρά. Μια χαρά, και νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο τώρα να είστε χαρούμενος, γιατί μας ανακοινώνετε πολλά εκατομμύρια ευρώ για έργα αρδευτικά στο ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρο, έτσι. Πραγματικά αυτό που λέμε είναι ό,τι έχει συζητηθεί και όχι ό,τι έχει δουλευτεί και ανακοινωθεί, ότι σιγά σιγά υλοποιείται και εντάσσονται. Είναι σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή, να το πω έτσι, της θητείας του Υπουργείου, και έχουν δρομολογηθεί κάποια έργα τα οποία είχαν κάποια ωριμότητα, κάποια ωρίμασταν στο ενδιάμεσο. Ήρθε η στιγμή τους να παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο της εγωριστικής ένταξης. Ναι, κύριε Φέκα, κύριε Χατζόπουλε, δεν είναι τόσο απλό όσο μου λέτε, γιατί μιλώντας με τον κύριο Φέκα, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ, μου είπε ότι ουσιαστικά αυτό το διεκδικούσα πάρα πολλά χρόνια και σε κάποια στιγμή μάλιστα είχαν απορριφθεί χωρίς αιτιολογία. Εμείς δεν έχουμε παρά να μιλήσουμε με καλά λόγια για τον κύριο Καραμαλή, τον υπουργό δηλαδή. Καθώς ενέκρινε και βοηθάει πολύ την περιοχή, γιατί τα έργα αυτά είναι αναγκαία. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που τα θέλαμε επικουρικά. Είναι για να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Όπως είπαν, είναι πραγματικά ένα αναπτυξιακό και επενδυτικό έργο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ανάπλαση ή κάποιο άλλο έργο. Είναι ένα σοβαρό έργο στο οποίο ασχολούνται περίπου 3.000 αγρότες. Ναι. Ήταν τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ προσπαθούσε να βρει κάποια χρηματοδότηση. Έτσι. Δεν τα κατάφερε. Αν και μάλιστα στις υποβολές προτάσεων που είχε κάνει και λάβει υψηλή βαθμολογία. Ακριβώς. Δεν κατέφθη δυνατό. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι έγιναν κάποιες επαφές. Mm-hmm. Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα και, να το πω σε εισαγωγικά, η αδικία που είχε γίνει για το συγκεκριμένο ΤΟΕΒ, γιατί σας λέω ότι είχε δουλευτεί, υπήρχαν ωριμότητες, υπήρχε μελέτη καταρχάς, ναι, η οποία ήταν άρτια. Ναι. Πραγματικά, γιατί υπάρχουν στοιχεία για τη βαθμολογία τους. Ναι. Και μάλιστα το κυριότερο όλων υπήρχαν και μέχρι και υπερβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή ενός αρδευτικού, κατασκευή, ναι, του αγωγού άρδευσης. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν ένας πλήρως φάκελος που συμπληρωματικά ήθελαν κάποια υποβοήθηση. Mm-hmm. Ξεκίνησε η διαδικασία από το καλοκαίρι. Yeah. Με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υποδομών, που είναι το αρμόδιο, να το πω έτσι, για τα εγκυοβελτικά έργα, η διάκριση των πλημμυρικών και εγκυοβελτικών έργων. Yeah. Έγιναν τις πρώτες επαφές. Να πω ότι σχεδόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, με όσους τουλάχιστον συνεργάστηκα, είχαν την αγωνία και την συνεχή επαφή και ταξίδεψαν αρκετές φορές για να γίνουν διάφορες τεχνικές συναντήσεις για να επιληθούν κάποια μικρά προβλήματα. Ναι. Τελικώς προλάβαμε, εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εγκρίθηκε από τον Υπουργό τέλος του Δεκεμβρίου, νομίζω 24 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Και πλέον έχει λάβει και την οριστική προέγγιση που χρειαζόταν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δηλαδή τώρα, για να μιλάμε έτσι πρακτικά, πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουν όλα αυτά να γίνονται? Άμεσα. Μάλιστα. Οι διαδικασίες, να πω ότι ο καθοριστικός παράγοντας ήταν ο φορέας υλοποίησης της δράσης, που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μάλιστα. Επίσης ο κύριος Σπυρόπουλος, τουλάχιστον 3 φορές που κάναμε συναντήσεις για το ανάλογο θέμα, κυνήγησε όχι μόνο αυτό, και δεν θέλω να πω στις επόμενες λεπτομέρειες, αλλά και πολλά άλλα έργα, τα οποία υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Πάλι από το ίδιο Υπουργείο, πάλι με τον κύριο Καραμαλή. Ναι, έγιναν 2 φορές επισκέψεις τουλάχιστον για ανάλογο θέμα ο κύριος Σπυρόπουλος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ναι. Έγιναν συναντήσεις και με τους ψηφιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, γιατί χωρίς την συνεργασία, την υπηρεσιακή, τις τεχνικές λεπτομέρειες, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί πλέον να εντάσσουμε λόγια ή επιθυμίες. Mm-hmm. Εάν υπάρχει μια ωριμότητα, εάν το έργο μπορεί να γίνει, τότε είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Επομένως, το μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε τώρα, πέραν αυτού του πολύ ευχάριστου γεγονότος, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα, είναι 9 εκατομμύρια και κάτι χιλιάδες,
είναι ότι όποιοι οργανώνονται και τρέχουν και φτιάχνουν μελέτες, σωστές μελέτες, άρτιες μελέτες, υπάρχει η διάθεση από την πολιτική ηγεσία να δοθούν και τα χρήματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πραγματικά και αυτό είναι. Όπως βλέπετε και πολλές φορές, πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που όντως δεν υπάρχει μεγάλη προφητικότητα, ναι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα και ικανότητα να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν προφητικότητα. Κάπου εκεί ήταν ο ρόλος ο οποίος επιλέχθηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, να αναλάβουν για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε, να βοηθήσουμε στην ουσία κάποιες τέτοιες δράσεις. Κύριε Χατζόπουλε, ότι έχει μεγάλο, είχε μεγάλο επίτευγμα. Η αρχή ανακοινώσεων είναι αυτή. Αυτό. Σύντομα περιμένουμε τις εγκρίσεις και διαφόρων άλλων έργων. Ήδη έχουν προηγηθεί κάποια έργα στον Δήμο Αφίπολης και Δήμο Ζύχνης. Ναι, αυτά που είχαμε πει. Και ναι, κάποιες άλλες δράσεις. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα άλλα τα επιδυτικά και έργα τα οποία ήδη έχουμε δρομολογήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε ότι αν αυτές τις συζητήσεις έγιναν, κάποιες έγιναν το καλοκαίρι όπως το ΤΟΕΒ, κάποιες άλλες με την περιφέρεια έγιναν το φθινόπωρο, με κάποιους δήμους επίσης. Βλέπετε ότι μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα τελικά λαμβάνουμε την απαιτούμενη υπογραφή. Κύριε Χατζόπουλε, λύστε μου μια προσωπική απορία. Γιατί δεν κάνουμε μελέτες? Θέλουν πολλά χρήματα, δεν έχουμε μελετητές? Δεν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια μελέτη? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ένα βασικό θέμα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών και μη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτό που μπορεί να δώσει πολύ εύκολα ίσως ο ιδιωτικός τομέας. Ναι. Ο συνδυασμός όλων είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και ασφαλώς να υπάρχει επιθυμία, όχι να ζητάμε η παλιά νοοτροπία να πάψει, να το πω απλά ότι φέρω κάποιον ή έχω έναν φίλο υπουργό ή οτιδήποτε και θα μου δώσει λεφτά. Λεφτά δεν μοιράζεται. Λεφτά τα διεκδικούν, τα διεκδικείς και εφόσον είστε, έχεις τη δυνατότητα, εκεί υπάρχει πολιτική παρέμβαση πάντα που εγκρίνει το εν λόγω έργο. Άρα ουσιαστικά δεν παίζει ρόλο από ό,τι καταλαβαίνω σύμφωνα με αυτά τα 9 εκατομμύρια και το ποσό της μελέτης. Απλά θα πρέπει να είναι καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει μελέτη. Μετά να είναι σωστή η μελέτη και από εκεί και πέρα βεβαίως θα βάλει το χεράκι του και ο εκάστοτε υπουργός. Καλή ώρα από τον κύριο Καραμαλής, μπράβο, με το ΕΒ Σιδηροκάστρου, για να πάρουμε και τα χρήματα. Ακριβώς. Άρα πρέπει να βρούμε συνεργάτες που να ξέρουν να φτιάχνουν μελέτες και όχι συνεργάτες έτσι απλά για να ικανοποιούμε οι μετέρους ή οι προεκλογικές υποσχέσεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι το πάνω, αν θέλετε να βλέπετε, αν θέλουμε να βλέπουμε μακριά. Δηλαδή, ο κόπος τώρα αυτή τη στιγμή, 2 ετών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλου του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου, βρήκε μια πόρτα ανοιχτή. Ναι, που πριν ήταν κλειστή όμως. Αυτό είναι που μας τιμώνει. Ήταν κλειστή, παρόλα αυτά, μετά είχε μια ωριμότητα, δούλεψε 2 χρόνια και δικαιώθηκε. Μάλιστα. Να πω λίγο ότι... Παρακαλώ. Αφορά τουλάχιστον 15 διαφορετικές δημοτικές ενότητες. Ναι, είστε πρόχειρος να μας πείτε αυτές τις ενότητες. Ναι, γιατί δεν μπορεί η έδρα του το ΕΒ να είναι το Σιδηρόκαστρο, αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συγκεκριμένα το αγροκτήματα της Θερμοπηγής, Τριμονικού, Αροπού, Σιδηροκάστρου, Κορτερού, Καμαρωτού, Βαλτερού, το Γεφυρούδι από την πλευρά του Δήμου Ηράκλειας, το Βαμβακόφυτο, τη Σκοτούσα επίσης, Δήμο Ηράκλειας και Παλιόκαστρο και Ελληνικήτη, και στο Δήμο Σερών το κάτω Χριστός, Καλά, Δέντρα και Μητρούση. Άρα πιάνεται όλο το βόρειο-δυτικό, θα έλεγα. Είναι μια μεγάλη έκταση. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι από ό,τι έχουμε δει, το Σιδηροκάστρο που εμπλέκονται 3 διαφορετικοί δήμοι, ναι, είναι το μεγαλύτερο κλειστό δίκτυο. Μάλιστα. Πανελλαδικά από ό,τι... Τα 9 εκατομμύρια κατά την άποψή σας είναι ικανά ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε και άλλες μελέτες για να συμπληρώσουμε? Γιατί μου μιλάτε για ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το οποίο το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Είναι το βορειοδυτικό τμήμα του νομού. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά μιλάμε ότι θα γίνει μια επένδυση η οποία θα εξυγχρονίσει πλήρως, ναι, αυτό το δίκτυο. Mm-hmm. Θα είναι ένα πραγματικά αρδευτικό δίκτυο το οποίο θα δώσει μέλλον. Γιατί αλλιώς
πήγαινε για ένα οριστικό κλείσιμο με μια καταστροφή. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά ή από το... Όχι, είναι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από το Υπουργείο, μάλιστα. Εθνικός Σώμα. Είναι συγκεκριμένα, όπως και όλα αυτά που θα ανακοινωθούν και ανακοινώνονται, ναι. Είναι από τα υπόλοιπα που υπήρχαν και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επιδέσεων του Υπουργείου από το έτος 2019. Τι αυτό να τονίσουμε. Υπρέθηκαν από εκτόσεις από κάποια υπόλοιπα. Συνεπώς έγινε μια ορθολογική ανακατανομή και αξιοποιήθηκε κάθε όριμο προς ένταξη έργου. Τώρα, το εν λόγω έργο, για να καταλάβουμε, για να μην νομίζουμε ότι πάνε απλώς κάποιες σωλήνες, αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία και όλος ενός συστήματος τηλεμετρίας, με σκοπό κυρίως την ορθολογική διαχείριση της εξοικονόμησης ενέργειας και του νερού. Ασφαλώς είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζόπουλε, για τα ευχάριστα νέα που μας ανακοινώνετε και καλή δύναμη. Πιέστηκε εσείς από την πλευρά σας τους αυτοδιοικητικούς. Ναι, καλή συνέχεια, αλλά πιέστηκε τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν συνεργάτες που να ξέρουν να φτιάχνουν μελέτες. Από ό,τι καταλαβαίνω, χρήματα υπάρχουν. Πολιτική βούληση από τον κύριο Καραμαλή να βοηθήσει το νομό υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα δύσκολα έτοιμα, αλλά δεν έχουμε τα εύκολα που είναι οι μελέτες, θαρώ. Απαραίτητε. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν και προγράμματα που εντάσσονται μελέτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι να το δούμε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στον κύριο Φέκα, στον κύριο Λάζαρο Φέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΤΟΕΦ Σιδηροκάστρου. Καλώς μεσημέρι, πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Καλά. Θα ρω ότι διανύεται μια πολύ ευχάριστη εποχή, καθώς, να σας πω, καλή επένδυση. Έτσι, δηλαδή, 9 εκατομμύρια φαντάζομαι είναι ένα πολύ καλό ποσό για να δείτε να αλλάζει η περιοχή σας και να δουλεύει το ΤΟΕΦ σας με μεγαλύτερη ευκολία και αρτιότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Και προτού μου ρωτήσει οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα του Καραμαλή, και φυσικά και όλο το επιτελείο του, γιατί χωρίς αυτούς πιστεύω δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε. Για περιμένετε λίγο τώρα, γιατί είπαμε ότι ο κύριος Καραμαλής είχε την πολιτική βούληση να βοηθήσει τον τόπο του και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων και εσάς. Εσείς πότε ξεκινήσατε να φτιάχνετε τη μελέτη, κύριε Φέκα? Εμείς ξεκινήσαμε πριν τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Και ναι. Δεν το λέω για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά ήμασταν το πρώτο που έφερε την μελετητική εταιρεία από την Αθήνα, ναι. Και ξεκίνησε από το δικό μας το ΤΟΕΒ και στη συνέχεια πήγε σε άλλα ΤΟΕΒ του νομού μας. Τότε γιατί δεν είστε και ο πρώτος που χρηματοδοτηθήκατε? Ναι, και παρόλα αυτά, και επειδή και ο δικός μας οργανισμός και πιο μεγάλος είναι και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας καταναλώνει. Και το πρόγραμμα ήταν για να μειωθεί η ενέργεια και κατά επέκταση και η σπατάλη νερού. Σωστά. Δυστυχώς όμως με την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν έχω του λόγους να μην το πω, δεν χρηματοδοτηθήκαμε από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Και ούτε καν μας απαντήσαν για ποιο λόγο μας απορρίψαν. Δεν σας απαντήσανε? Όχι, δεν μας απαντήσανε. Τουλάχιστον εγώ πήζα και την εταιρεία τη μελετητική. Ναι. Ο καθένας έλεγε και από κάτι διαφορετικό. Που σημαίνει ότι δεν ήταν το επίσημο, ας πούμε. Ποτέ δεν μας είπαν για ποιο λόγο. Γιατί η μελέτη μας, φαίνεται, ήταν άρτια. Από περιέργεια όμως τώρα φαντάζομαι θα ρωτήσετε γιατί δεν είχατε εγκριθεί εσείς. Αφού άλλαξαν τα δεδομένα. Παρόλο που τα αμόρια μας ήταν κάπου 14 ή 15, αν θυμάμαι καλά, περισσότερο από αυτά που χρειαζόταν, και όμως δεν χρηματοδοτηθήκαμε. Άρα δεν είχατε καλές δημόσιες σχέσεις, μάλλον, πρόεδρε. Να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή και περισσότερα μόρια και άρτια μελέτη και δουλειά με εδώ, μου λέτε, και 2-3 χρόνια, και ουσιαστικά εσείς μείνατε στην απέξω και πήρα ποιοι, για να καταλάβω. Από τους άλλους νομούς δεν ξέρω. Αυτό ξέρω όμως ότι πήρε το Εύνη Γρήτης. Α, μάλιστα. Άρα εκείνοι είχαν άλλου είδους σχέσεις. Πιθανόν. Γιατί αλλιώς πώς? Γιατί να πάρει το Εύνη Γρήτης και όχι εσείς? Μα σας είπα, ίδια εταιρεία, η εταιρεία από εμάς ξεκίνησε. Ίδια εταιρεία μελετητική. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιους λόγους. Δεν πειράζει, το εξηγούμε εμείς, κύριε Φέκα μου. Τώρα εγώ θα σας πω καλοφάγωτα. Καλώς θα τα επενδύσετε και να κάνετε έργα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, αλλά πάνω απ' όλα τον Υπουργό που όταν του θέσαμε το πρόβλημα, κάθισε, το μελέτησε, το είδε και τις μελέτες μας και το προχώρησε, και σήμερα απολαμβάνουμε τη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί το έργο. Είδε και την αναγκαιότητα παράλληλα όμως. Οπωσδήποτε.
Πιθανόν, σας είπε και ο κύριος Χατζόπουλος, πάνω από 3.000 μέλη εξυπηρετεί το ΕΒΑ. Ναι, ναι. Μας είπε για μεγάλο δίκτυο, έτσι. Και τι να πω, είναι το εργοστάσιο της περιοχής μας. Αν δηλαδή έχει παλιώσει το δίκτυο, αν δεν εξυγχρονιστεί, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Οι αγρότες θα καταλάβουν τη διαφορά, δηλαδή επειδή μιλάμε για 9 εκατομμύρια, μιλάμε για αρκετά χρήματα, οι αγρότες θα δουν διαφορά στην καθημερινότητά τους και στη δουλειά τους. Με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω εγώ από τη μελέτη, αλλά και από τους τεχνικούς που μου λένε, ναι, θα είναι εντελώς διαφορετικό δίκτυο, ας πούμε. Με καινούργιες κινητήρες, με αντλίες, σύγχρονα θα έχει τηλεχειριστήριο τα γραφεία μας, ναι, και θα επικοινωνούμε με κάθε υδροστόμιο, ας πούμε. Θα είναι κάτι σαν το κινητό τους. Θα έχουν τη κάρτα τους, το κωδικό τους και θα φωτίζουν με αυτό. Μπράβο. Οπότε δεν θα έχουν αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Κλείσε εσύ να πάρω εγώ. Όχι, δεν δίνω, όχι, δεν δίνω. Πάρε τη σειρά σου, περίμενε τη σειρά σου. Τα ξέρουμε όλα τι συμβαίνει στα χωριά, κυρίως τα καλοκαίρια. Και πόσο μάλλον εμείς που υδροδοτούμαστε από το Στριμώνα, που τα τελευταία χρόνια θα ακούτε ότι δεν επαρκεί το νερό, ας πούμε. Σωστά. Σωστά. Ή δεν επαρκεί ή μας περισσεύει πάρα πολύ. Και αυτό διαχείριση θέλει. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Φέκα. Ναι, έχετε, ναι, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν ακόμη χωμάτινα κανάλια? Στο δικό μας το δίκτυο. Στο δικό σας το δίκτυο. Να σας εξηγήσω. Εμείς υδροδοτούμε περίπου 72.000 στρέμματα. 68.000 είναι κλειστού τύπου αρδευόμενα, δηλαδή με αγωγούς και με βάνες. Ναι, μόνο ένα μικρό κομμάτι στο σιδηρόκαστρο, ναι, που είναι με αυλάκια. Είναι κάπου 3-4.000, αλλά στέρνονται τα μισά, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν χάνεται. Δεν έχουμε χωμάτινα. Δεν έχουμε χωμάτινα. Δεν χωμάτινα. Μόνο στα αγγιστικά χωμάτινα. Τα υπόλοιπα είναι όλα υπόγεια, με αντλίες. Γι' αυτό έχουμε και γύρω στους 800.000 κατανάλωση ρεύμα κάθε χρόνο. Σωστά. Σωστά. Καλή αντλία, αλλά να και το αρνητικό της ιστορίας. Συμφωνώ. Κύριε Φέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλή επένδυση. Σας ευχαριστώ. Καλή επένδυση. Και ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Πάμε και στον κύριο Σπυρόπουλο, στον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, γιατί ουσιαστικά χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε η έγκριση. Καθώς ο ίδιος κατέθεσε για λογαριασμό του το ΕΒ τη συγκεκριμένη πρόταση. Καλώς μεσημέρι, κύριε Σπυρόπουλο. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλώς θα μας έρθουν τα 9 εκατομμύρια για την περιοχή εκεί της Συντικής και περισσότερο δηλαδή και πέρα από τα Συντική. Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία. Ναι. Το γεγονός ότι εκπροσωπούμαστε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ότι έχουμε την τύχη να έχουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα τον Καραμαλή, εδώ στις Σέρες, και φυσικά τη διάθεση όλων να βοηθήσουμε. Το ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δύο παρουσίες, το Υπουργικό Συμβούλιο και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο για μένα τουλάχιστον, και πιστεύω ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Εκείνο που έχω να πω για το σημερινό είναι ότι, μια και αρχίσατε από τα γεωβολητικά, τα 9 εκατομμύρια, μιλούσατε προηγουμένως με τον κύριο Φέκα. Ναι, γι' αυτό το θέμα μιλάμε σήμερα, γιατί πραγματικά μας πόνεσε όταν ακούσαμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι η πρόταση είχε κατατεθεί, αλλά ουσιαστικά, παρόλο που ήταν μια άρτια μελέτη, ουσιαστικά απορρίφθηκε χωρίς να τους εξηγήσουν γιατί και το πήρε η Νιγρήτα. Επομένως, είναι και λιγουλάκι, για να μην πω πάρα πολύ, πολιτική απόφαση να στηρίζονται οι άρτιες μελέτες και να προχωρούν και να δίνονται χρήματα. Η πρόθεσή μας και η διάθεσή μας είναι να το σύνολο του νομού να αναβαθμιστεί σε οποιαδήποτε υποδομή υπάρχει αυτό, και φυσικά και στο ΣΤΟΕΒ. Εκείνο που μπορώ να σας πω για σήμερα είναι, όσον αφορά τη σημερινή ανακοίνωση, είναι ότι αφορά πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Είναι ύψος 9.072.867,96 ευρώ. Αυτή η αναβάθμιση αφορά την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας του αρδευτικού δικτύου, αυτό που προηγουμένως αναφέρατε. Θα είναι το κυρίαρχο, να ξέρετε, τα επόμενα χρόνια, η μάχη του νερού ή των νερών. Αυτό αφορά το αρδευτικό δίκτυο του ΕΒ Σιδηροκάστρου. Καλύπτει αγροτικές εκτάσεις. Ακούστε λίγο, θα αναφέρω τα χωριά από τα αγροκτήματα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Ακούστε. Θερμοπηγή, Στριμονοχωρίου, Χαροπού, Σιδηροκάστρου, Πορτερού, Καμαρωτού, Βαλτερού, Γεφυρουδίου, Βαβακοφίτου, Σκοτούσας, Παλαιοκάστρου, Μελληνικητζίου, Κάτω Χριστού, Καλών Δέντρων και Μητροσίου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή.
Ναι. Είναι ένα σημαντικό έργο που στόχο έχει επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα αρδευτικά προβλήματα που υφίστανται σήμερα αυτή τη στιγμή και την εξασφάλιση αυτών των ποσοτήτων νερού που ανά πάσα στιγμή θα έπρεπε να καλύπτουν το σύνολο των καλλιεργειών στον νομό μας και στις δυνατότητες που υπάρχουν οι σειραίοι αγρότες. Επομένως, πολύ ορθή η πολιτική απόφαση να δοθούν αυτά τα χρήματα που ήταν και όλα εντάξει. Έλεγα και λέω ότι δεν περισσεύει κανείς. Φορέες λειτουργίας που ετοίμασε και ορίμασε τη μελέτη ήταν το ΕΦ Σιδηροκάστρου. Ναι. Είναι αλήθεια. Με φορέα υλοποίησης και υποβολής την Περιφερειακή Ενότητα Σερό. Ναι, εσείς καταθέσατε την πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών, έτσι δεν είναι. Το εσείς και το. Αυτά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Όχι, όχι, κύριε Σπυρόπουλε, να τα λέμε αυτά γιατί. Ένα λεπτό. Γιατί η πρόταση υπήρχε. Η δουλειά μου, ναι, τη δουλειά μου. Δεν την κάνουν όλη τη δουλειά τους όμως. Η πρόταση υπήρχε και είχε απορριφθεί. Εντάξει, προχωράμε. Προχωράμε, αλλά να τα λέμε αυτά. Ναι. Μπροστά προχωράμε. Σας ευχαριστώ που το λέτε, αλλά σας λέω προχωρούμε. Είχε ξεκινήσει από το 60 αυτή η ιστορία, μια και ρωτήσατε να ξέρετε όσον αφορά. Από το 60. 60, ναι, με το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε. Μετά έχουμε το υπόγειο δίκτυο και τώρα έχουμε το. Και προχωρούμε σε αυτή την εκμετάλλευση σύμφωνα με αυτή τη μελέτη που είναι έτσι όπως πρέπει να είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι όπως πρέπει να αρδεύονται. Από εκεί και πέρα είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ελπίζω να υπάρχουν στο μέλλον και άλλες. Μακάρι. Και όπως καταλαβαίνετε, σας έχω πει ότι οι υποδομές είναι το Α και το Ω. Χωρίς υποδομές, κανένας δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Είτε είναι δρόμοι, είτε είναι. Υποδομές που προϋποθέτουν μελέτες και προϋποθέτουν και πολιτική βούληση. 100% μελέτες, πολιτική βούληση και χρηματοδότηση. Και χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι σε εξέλιξη και άλλα έργα που αφορούν το επαρχιακό και οδικό δίκτυο. Είμαι στη διάθεσή σας. Είναι και αυτά. Θα αναβαθμίσουμε. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Ξέρετε, εμείς εδώ θα μιλάμε για χρηματοδοτήσεις. Να έρθετε από εδώ και να μου τα πείτε αναλυτικά για να ξέρω κάθε τι συμβαίνει στην περιοχή του. Συγκεκριμένα τι θα γίνει, που θα γίνουν οι παρεμβάσεις και αφορούν όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο σχεδόν σε πολλά σημεία που είναι επικίνδυνα, έχουν εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλεια. Και με ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, αν όλα πάνε καλά, από τους επόμενους μήνες θα δούμε τα αποτελέσματα. Πάλι το ίδιο Υπουργείο τώρα που μιλάτε για οδικό δίκτυο, Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για υποδομές και μεταφορές, το ίδιο.